Από αυτά που μου έδειξε, κρυφά. Τι είναι κρυφά? Κρυφά πριν, από τον κόσμο εννοώ. Κρυφά. Κρυφά από τον κόσμο. Α, θες να δείξω κάτι τώρα? Με το μωράκι σου που το έβαλες και κουλουριάστηκε. Μπορούμε να δείξουμε κάτι. Αλήθεια. Με. Ωραία, βγάλε το κινητό σου. Το έχει έτοιμο, μπράβο, για πες, τι θα μας δείξεις. Συγγνώμη, υπάρχει ένα γονιός που να μην έχει 50.000 φωτογραφίες του παιδιού του? Όχι, καλή, πήρε φωτογράφο, επαγγελματία. Αλήθεια. Τώρα το λες αλήθεια. Μπορούμε, Περικλή, να το δείξουμε από κάποιο τρόπο? Είναι κουκλή. Λοιπόν, αυτή μπορώ να τη δείξω. Θέλω την άλλη, την κουλουριασμένη. Την κουλουριασμένη. Που δεν βλέπεις το μωρό που είναι. Α, μπράβο. Αυτή θέλω. Είναι για, πώς λέγεται, που είναι το μωρό. Είναι για την ερώτηση. Πόπο. Παιδιά, αυτό είναι το μωρούλι του. Κάρτες που έχουν τα μωρά. Και την προηγούμενη, σαν ψεύτικο, σαν κάρτες στάλ. Και αυτή που μου έδειξες με το λουλούδι. Με το λουλούδι. Αυτά που δεν βλέπεις που είναι το μωρό, καταλαβες. Αν βλέπεις το λουλούδι. Αυτό, αυτό. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Αυτή, δείτε τι. Πού είναι το μωρό? Μπορείς να βάλεις ένα διαγωνισμό. Πού είναι το μωρό? Πού είναι το μωρό? Παιδιά, ούτε τώρα το βλέπω. Όποιος βρει το μωρό, δώρω ένα, πώς λέγεται. Να το μωρό. Ένα πακέτο διακοπών στην Κυψέλη. Πού είναι το μωρό? Αχ, δεν το πιστεύω. Παιδιά, κοίτα τι το έκανε. Καλά, έχεις κάνει ολόκληρο άλμπουμ. Πόσες φωτογραφίες σε βγάλατε? Αρκετές. Το μωρό αντέδρασε. Το μωρό δεν αντέδρασε, γιατί η φωτογράφος ήταν γκουρού μωρών. Δηλαδή, του κάνει έτσι, του κάνει κάτι κολπάκι εδώ πάνω. Και κοιμάται. Σε γλάστρα το έχεις βάλει? Όχι, σε ένα ψαροκασελοκατάσταση. Απλά έχει λουλούδια, δεν έχει ψάρια. Μήπως είναι ταλαιπωρία για το βρεφάκι? Δεν είναι ταλαιπωρία. Τι είναι? Διότι όπως σου είπα, η. Το ρώτησες. Η Ναταλή αυτή, η φωτογράφος, ναι. Η πολύ σπουδαία, πολύ φοβερή και πολύ ωραίο άτομο. Τα ακουμπούσε, τα χάιδευε έτσι. Ναι. Του έβαζε κάτι ήχους. Αυτή καλά, η λευκή θόρυβη, ναι. Και το μωρό ήταν σε μια νιρβάνα, ήταν σε μια κατάσταση έτσι. Δική σου ιδέα, τι συζήγουν να γίνει η φωτογράφηση? Μας την σύστησαν κάποιοι φίλοι. Δηλαδή, μας έδειξαν είναι φωτογραφίες, ναι, με το δικό του μωρό. Πάθαμε πλάκα και λέμε: ποια είναι αυτή? Είναι σαν και εμένα. Τι που έχω πάθει πλάκα, αλλά δεν έχω μωρό. ήταν λίγο πριν γεννηθεί. Πριν γεννηθεί, οπότε πριν γεννηθεί, ναι, ναι, ναι. Και την κλείσατε με το που γεννήθηκε. Την κλείσαμε για να... και λέει ήρθε ότι. Και με ευθύριο. Η φωτογράφος. Ναι. Όχι, εκεί ήμουν εγώ. Εκεί ανέλαβα εγώ ότι είναι. Ήμουν εγώ. Μπράβο, ήρθε και ο Ηλίας. Όταν έμαθα ότι. Τέλος πάντων, η σύζυγός σου πλέον. Ότι εγκυμονώ. Είναι έγκυος. Λίγο παραξενεύτηκα. Σε είχα στο μυαλό μου λίγο πιο. Τσιρκολίκι. Λιγότερο καρπερό. Όχι, τσιρκολίκι. Α, τσιρκολίκι. Γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Τύπου πιο ελεύθερο πνεύμα, ενώ δεν είσαι έτσι τελικά. Γιατί δεν είμαι? Πιστεύω ότι αυτοί που κάνουν παιδιά οφείλουν να είναι ελεύθερα πνεύματα για να μεγαλώνουν και ελεύθερους ανθρώπους.